Ζητούσε λοιπόν να ψηφίσουμε εμείς την η Ένωση Κεντρών να ψηφίσουμε τις πρέσπες. Ο κύριος Τσίπρας. Του ζήτησα να μου εξηγήσει γιατί το κάνει. Δεν μου έλεγε. Λέω, εξαντλήσατε εσείς τις προσπάθειές σας για να αλλάξουν όνομα οι Σκοπιανοί. Δηλαδή, κάνατε προσπάθειες να τους εξηγήσετε τα κέρδη που θα έχει το κράτος των Σκοπίων σε πανεπιστήμια, σε εργοστάσια, σε ενέργεια, σε μεταφορές. Θα έχουν κέρδη οι άνθρωποι εάν αλλάξουν όνομα και αποδείξουν έτσι ότι δεν έχουν τον αλυτρωτισμό στο νου τους. Γιατί αυτό ενδιαφέρει την Ελλάδα. Αυτό φοβούμαστε, του λέω, κύριε Τσίπρα, στην Ελλάδα, ότι εσύ μπορεί τώρα να υπογράψεις και αυτοί σε 2 χρόνια να ζητάνε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να λένε τη Μακεδονία του Αιγαίου. Έκανες προσπάθειες να αλλάξουν όνομα. Εκείνος μου έλεγε, θα ψηφίσετε, κύριε Λεβέντη. Επέμενε στο δικό του, γιατί είχε συμφωνήσει με τον Γερμανό πρέσβη και με τον Αμερικανό να ψηφίσει εκείνος. Γι' αυτό έβγαλα το συμπέρασμα ότι υπάρχει αριστερά η οποία μοιάζει πολύ με τη δεξιά. Υπάρχει αριστερά, λέει, στα χαρτιά που μοιάζει πάρα πολύ με τη δεξιά στην πράξη. Στα χαρτιά, εντάξει, η αριστερά είναι πάντα όμορφη. Γιατί ερωτεύεται κανείς στα χαρτιά όταν είναι αριστερός. Και τον τρομοκρατεί η πράξη. Γιατί στην πράξη πρέπει να αποδείξει αν τα πίστευε αυτά που έλεγαν τα χαρτιά. Αυτό έπαθε ο φίλος μας ο Τσίπρας. Και όλοι εκεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα χωριό ο καθένας, από άλλο χωριό. Η ζωή Κωνσταντοπούλου ήθελε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ήθελε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ποιες γερμανικές αποζημιώσεις? Ο πατέρας της Κωνσταντοπούλου είχε ξαναγίνει υπουργός στην κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, δεν θυμάστε, που κλείσανε μέσα, που πήγαν να κλείσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου μέσα, δεν τα θυμόσαστε? Γιατί τότε δεν ζητήσανε τις γερμανικές αποζημιώσεις? Ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν ο Κωνσταντόπουλος ο δικηγόρος, αυτός που, ο πρόεδρος του συνασπισμού που ήταν, που είχε γίνει υπουργός δικαιοσύνης όταν δίκαζαν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στην κυβέρνηση εκείνη, την κυβέρνηση, θυμίστε, Τζανετάκη και δεν πω τι άλλο. Λοιπόν, γιατί τότε δεν ζητάγανε τις γερμανικές αποζημιώσεις που ήταν και υπουργός? Και τις θυμήθηκε η κόρη του τόσες δεκαετίες μετά. Γιατί έτσι είναι η αριστερή. Η αριστερή έτσι είναι. Πες το και ό,τι θέλει ας γίνει. Η Ελλάδα δικαιούται τις αποζημιώσεις. Τις γερμανικές αποζημιώσεις τις δικαιούμαστε. Αλλά τις δικαιούμασταν και επί Ανδρέα Παπανδρέου, τις δικαιούμασταν και επί Καραμαλή Κωνσταντίνου, τις δικαιούμαστε και επί Σιμίτη, τις δικαιούμαστε και επί όλων Σαμαράδων. Πού είναι αυτοί όλοι? Όλοι αυτοί πού είναι να ζητήσουν τις γερμανικές αποζημιώσεις? Πού είναι? Μόνος του έτρεχε ο Φουκαράς ο Γλέζος, ο μόνος ο οποίος είχε ένα πιστεύω πάνω στο θέμα αυτό, άσχετα που του είχα εξηγήσει ότι ο Καραμαλής είχε παραιτηθεί από τις αποζημιώσεις από το 60, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, το 60 ήταν η Γερμανία να διώξει από τη Δυτική Γερμανία, ήταν να διώξει περίπου 450.000 Έλληνες εργαζομένους, γιατί έμπαιναν μεγάλα μηχανήματα στις κλωστοϊφαντουργίες και στις παραγωγικές βιομηχανίες της Γερμανίας και μειωνόντανε
ο αριθμός των εργαζομένων. Και έδιωξε τότε Πέρσες, έδιωξε Ούγγρους, έδιωξε Τούρκους, έδιωξε από όλες τις εθνικότητες η Γερμανία. Τότε λοιπόν, αν επέστρεφαν στην Ελλάδα οι 440.000 περίπου την εποχή εκείνη Έλληνες, θα έπεφτε η κυβέρνηση, γιατί δεν είχαν εδώ πού να απορροφηθούν. Υπήρχε μεγάλη φτώχεια. Και πήγε ο Καραμαλής και πήρε και 160 εκατομμύρια μάρκα δάνειο χαριστικό και αγκύριστο και έπεισε για την παραμονή των Ελλήνων εργαζομένων.